Φίλες και φίλοι του Ernest.gr, καλησπέρα. Είναι Δευτέρα, 26 Δεκεμβρίου και είναι το σχόλιο της ημέρας με το Θάνο Τσίμπο. Ελπίζω να περάσετε καλά το τριήμερο, να μην φάγατε πάρα πολύ και να διασκεδάσατε με τους αγαπημένους σας ανθρώπους. Μην ξεχνάτε όμως ότι αύριο η ΑΕΚ έχει αγώνα, παίζει με τον ΠΑΟΚ, ένα σημαντικό παιχνίδι που θα κλείσει ουσιαστικά τη φετινή σεζόν, τη φετινή ημερολογιακή χρονιά, είναι το τελευταίο της χρονιάς και με νίκη ΑΕΚ θα έχει κάνει, αν μπορούσαμε να πούμε, έναν ονειρικό Δεκέμβριο με 4 πολύ σημαντικές νίκες, μακάρι δηλαδή να τις πετύχει, στην έδρα της. Η αλήθεια είναι ότι όταν στις αρχές του μήνα βλέπαμε το πρόγραμμα και η ΑΕΚ είχε 4 εντός έδρας αγώνες, έναν με τον Παναθηναϊκό εκτός που, okay, εντάξει, δεν ήταν και σε αυτούς που είναι must win. Και βλέπαμε ότι έχει να παίξει με τη Reggio Emilia, την Καρσίγιακα, τον Προμηθέα και τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ούτε πιο αισιόδοξος δεν θα μπορούσε να πει ότι η ΑΕΚ θα τα κερδίσει όλα τα παιχνίδια. Και όχι γιατί η ομάδα δεν έχει τις δυνατότητες, αλλά γιατί η εικόνα της τον προηγούμενο καιρό ήταν, ας πούμε, όχι καλή, με πολλά σκαμπανεβάσματα, ένα μάτς καλό, ένα μάτς κακό, ένα ημίχρονο καλό, ένα ημίχρονο κακό, ένα δεκάλεπτο καλό, ένα δεκάλεπτο κακό. Δεν υπήρχε έτσι μια ισορροπία και μια σιγουριά, ας πούμε, να σου βγάζει η ομάδα ότι θα παίξει έτσι και θα κερδίσει. Ευτυχώς για την ομάδα μας διέψευσε όλους και βάζω και εμένα προσωπικά που ομολογώ ότι δεν περίμενα να κάνουμε, να κερδίσουμε όλα τα μάτς. Ευτυχώς μας διέψευσε η ομάδα. Μπορεί στους αγώνες αυτούς να έγιναν απίστευτα πράγματα, να βρέθηκε πίσω από στο μείον 25, στο μείον 15 με τη Ρέτζιο. Γίναν όλα αυτά που γίναν τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ πήρε 3 πάρα πάρα πολύ σημαντικές νίκες. Αν μπορέσει και καταφέρει και κερδίσει και τον ΠΑΟΚ, θα μιλάμε τώρα για ένα τρομερό μήνα που, παρά τις όλες τις δυσκολίες, τους τραυματισμούς, τις απουσίες, τις αποδεσμεύσεις, μην ξεχνάμε ότι η ΑΕΚ έχει ρόστερ πλέον με 2 λιγότερα άτομα. Θα μιλάμε για ένα τρομερό μήνα που φυσικά θα οφείλεται στον προπονητή και στους παίχτες και τη δουλειά που κάνανε όλο αυτόν τον καιρό. Χωρίς πολλά-πολλά, γνωρίζανε τα προβλήματα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι τα λύσανε, αλλά τέλος πάντων προσπάθησαν να τα βελτιώσουν και πήραν κάποιες πολύ σημαντικές νίκες. Αύριο απέναντί τους είναι μια ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ, που εμένα προσωπικά μου αρέσει το πώς παίζει και ο τρόπος που επιτίθεται και αμήνεται. Μια πολύ αθλητική ομάδα. Βέβαια θα έχει 2 σημαντικές απουσίες, του Τσιακμά και του Ρένφρο. Ειδικά ο Ρένφρο είναι πάρα πολύ σημαντικός για τη λειτουργία του ΠΑΟΚ και επιθετικά και αμυντικά. Αλλά έχει 3 πάρα πολύ καλά γκάρτ, τον Ράιλι, τον Χάντς και τον Φράνκε, που ουσιαστικά κάνουν όλο το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Είναι αυτοί που παίρνουν τις περισσότερες επιθέσεις, αυτοί που βάζουν τους πιο πολλούς πόντους. Και καταλαβαίνει κανείς ότι αν η ΑΕΚ θέλει να κερδίσει το αύριο ένα μάτς, πρέπει να τους περιορίσει, να τους σταματήσει από το να βάζουν εύκολα καλάθια, ειδικά ο Χάντς που έχει πολύ προσωπική φάση. Αν βραχυκυκλώσει αυτούς τους 3 ή κάποιους από αυτούς τους 3, νομίζω θα έχει πολλές πιθανότητες για να κερδίσει. Άλλωστε, ο Ηλίας Κατζούρης πάντα το λέει ότι τα πάντα ξεκινάνε για την ομάδα του από την άμυνα. Οπότε και η άμυνα είναι αυτή που θα κρίνει τον αγώνα. Όπως έχουμε δει στα τελευταία παιχνίδια, και ο Κόνιαρης και ο Φλιώνης βρίσκονται σε αρκετά καλή κατάσταση. Λογικά και ο Στρέλνιεξ, αλλά και ο Φρέιζερ θα είναι σχεδόν στο 100% σε σχέση με το πώς ήταν μέσα στη εβδομάδα. Οπότε η ΑΕΚ έχει όλα τα φόντα για να κερδίσει αυτόν τον αγώνα και να ολοκληρώσει με μια καλή χρονιά. Μια καλή νίκη και για καλή χρονιά. Αύριο είναι μια καλή μέρα για να έρθει και ο κόσμος στο γήπεδο. Ένα καλό μάτς, η ΑΕΚ έχει πετύχει πολλές νίκες, οπότε θα βοηθήσει πολύ αν υπάρχει κόσμος έτσι, γιατί ξεχάσαμε πως είναι με τις άδειες εξέδρες με την Καρσίγια. Καλό βράδυ και υγεία σε όλους, να περάσετε μια καλή χρονιά.